με το τρενάκι. Εκεί είναι μέσα η Ιωάννα Μπουροπούλου. Με τη βοήθεια του Κώστα του Παπαθανασίου παίρνουμε τη ζωντανή αυτή εικόνα και μαζί της δίπλα της ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Βόλου, ο κύριος Νίκος Ευαγγελινός. Ιωάννα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα και στον κύριο Ευαγγελινό και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Βάσο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δώσουμε στους τηλεθεατές το χριστουγεννιάτικο κλίμα στο οποίο έχει μπει η εκπομπή μας και εδώ με τον κύριο Νίκο Ευαγγελινό που μας έκανε τη χάρη να κάνουμε μία βόλτα στο τρενάκι, το χριστουγεννιάτικο τρενάκι του Βόλου που καθημερινά το απόγευμα κάνει βόλτες στη στολισμένη πόλη του Βόλου. Όπως είδατε πριν, ήμασταν στα παραμύθια στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ευαγγελινό να μας πει πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται πρώτη φορά στο Βόλο μετά από κάποια χρόνια διακοπής. Κύριε Ευαγγελινέ, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Δήμαρχο τον Αχιλέα τον Μπέο. Μας ζήτησε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία και το κάναμε πράξη. Μετά από χρόνια είχε πρωτοεμφανιστεί τις χρονιές 14-15 και 15-16. Μετά από χρόνια και μετά από τον COVID το βάλαμε σε λειτουργία. Είναι μια ωραία ατραξιόν για την πόλη του Βόλου. Μικροί και μεγάλοι φίλοι χαίρονται αυτή τη βόλτα στο πανέμορφο Βόλο κάτω από το φωτισμένο ουρανό. Ξεκινάμε από το πάρκο του ΕΟΤ καθημερινά στις 5 και έχει δρομολόγια μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ και αργίες και Κυριακές από τις 3 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Έχει αρκετά μεγάλη ανταπόκριση και είναι μια πανέμορφη βόλτα και μια ευχάριστη διαδρομή. Ο κόσμος το χαίρεται, βλέπετε τα χαρούμενα προσωπάκια των παιδιών αλλά και των γονιών τους. Πραγματικά και τα παιδιά το χαίρονται και οι μεγάλοι φίλοι. Αρκετοί επισκέπτες της πόλης του Βόλου έρχονται και κάνουν αυτή τη διαδρομή. Η διαδρομή είναι από την Αργοναυτών, περνάμε κάτω την παραλία στα στολισμένα εστιοφόρα. Συνεχίζουμε στην Ιάσονος, περνάμε από τη Φιλελλήνων στο πάρκινγκ και ερχόμαστε Δημητριάδος από τα παραμύθια και καταλήγουμε στο χωριό το Ευασίλη. Πραγματικά το χαίρονται. Είναι μια ευχάριστη διαδρομή, 20-25 λεπτά. Και πραγματικά το χαίρονται, τουλάχιστον αυτό μας δείχνουν εμάς. Να πούμε ότι είναι και η πρώτη βόλτα του κύριου Ευαγγελινού που κάνουμε το τρενάκι, γιατί τον καταφέραμε μαζί με εμάς που είναι η πρώτη μας φορά να μπει και αυτός μαζί μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για την εικόνα που δίνουμε που κουνάει λίγο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στο δρόμο. Κύριε Ευαγγελινέ, να πούμε λίγο για το εισιτήριο. Το εισιτήριο είναι στα 2 ευρώ. Είναι ένα οικονομικό εισιτήριο για να βγουν ίσα-ίσα τα έξοδα μίσθωσης και τα λειτουργικά από το τρενάκι. Και μέχρι πότε θα συνεχιστούν τα δρομολόγια? Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου θα είναι σίγουρα, μπορεί να κρατήσει και μέχρι τις 8. Τα καλικατζαράκια δηλαδή, μαζί με τα καλικατζαράκια θα φύγει και το τρενάκι μας. Έτσι ακριβώς. Ξεκινώντας τα σχολεία θα φύγει και το τρενάκι μας. Τώρα για τις ημέρες των εορτών 24-25 και μετά την πρωτοχρονιά θα υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια ή θα ισχύει αυτό που μας είπατε για τις Κυριακές και τις Αργίες? Ενδεχομένως παραμονές και ανήμερα Χριστούγεννα 24-25 θα ξεκινήσουμε και νωρίτερα. Μπορεί να ξεκινήσουμε γύρω στις 1 ή στις 12 γιατί έχει περισσότερο κόσμο, επισκέπτες, οπότε θα έχουν τη δυνατότητα να το χαρούν περισσότερος κόσμος. Βάσο, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Ιωάννα, είναι τόσο όμορφη η εικόνα που μας μεταφέρατε. Κάναμε και εμείς μαζί σας αυτή τη βόλτα που δεν χρειάζεται ούτε καν να ζητάμε συγγνώμη. Καταλαβαίνουμε γιατί είστε στην κίνηση και γιατί έτσι κουνάει η εικόνα. Είναι πολύ ζωντανή. Σε λίγο θα φτάσετε και στο μεγάλο έτσι χριστουγεννιάτικο Λούνα Πάρκ. Είναι μία από τις στάσεις που κάνει το τρενάκι. Σε ποια άλλα σημεία? Στο θεματικό πάρκο με τα παραμύθια και στο Λούνα Πάρκ. Πού αλλού κάνει στάση, αν κάνει? Το τρενάκι κάνει στάση. Είναι από εδώ που ξεκινάει, από το εδώ πέρα και κάνει και στάσεις στα παραμύθια, κάνει κάποιες άλλες στάσεις, είναι συνεχόμενη διαδρομή? Οι στάσεις που κάνει είναι στα παραμύθια ή στα κύματα που λέμε, στο πανεπιστήμιο. Ξεκινάει από εδώ. Ενδιάμεσα, αν κάποιος θέλει να επιβιβαστεί, μπορεί να επιβιβαστεί σε αυτές τις δύο στάσεις, αλλά συνήθως είναι και γεμάτο. Κάποιοι θέλουν να επιβιβαστούν στα παραμύθια για να συνεχίσουν εκεί τη διαδρομή τους στο Βόλιο που μας μαγεύει. Είναι ανάλογα με το τι θέλει να κάνει και ο επιβάτης. Και εδώ που σταματήσαμε είναι και ο τερματικός σταθμός, σωστά? Εδώ είναι ο τερματικός, από εδώ ξεκινάμε, μπροστά από το ΕΟΤ, από το χωριό το Ευασίλη και κάνουμε τη συγκεκριμένη διαδρομή.
Μάλιστα. Βάσο. Και η Ιωάννα, ο οδηγός σε αυτό το τρενάκι, ο Άι Βασίλης, έτσι. Ακούμε και τα μουσικά. Και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ναι, ναι, φροντίζει φυσικά να μας διασκεδάζει κιόλας. Έτσι, και φυσικά, αν όλο αυτό το κάνουμε εικόνα τη βόλτα τώρα που εσείς μας δείξατε και ευχαριστούμε και εμείς θερμά τον πρόεδρο του αστικού κτέλ, το κάνουμε εικόνα όταν πέσει το φως του ήλιου και είναι όλα στολισμένα και φωτεινά, μιλάμε για μια βόλτα μαγευτική που αξίζει κανένας να την κάνει, μικρός ή μεγάλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα, και σε ακριβώς είναι θερμές κάτι που χρειαζόταν στην πόλη του Βόλου. Θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Ευαγγελινό για αυτή τη βόλτα. Καλές γιορτές.